Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες οργανώνει το δεύτερο του συνέδριο, το πρώτο συνέδριό του όντας στην εξουσία. Και φιλοδοξούμε να κάνουμε πολλά συνέδρια σαν κυβερνητικό κόμμα, γι' αυτό οφείλουμε στον εαυτό μας έναν σοβαρό και εκτενή απολογισμό της δύσκολης προηγούμενης περίοδου, αλλά και μια αποφασιστική συμφωνία μεταξύ μας ότι θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα ενωμένοι και θα μπορέσουμε να υπερβούμε τις δυσκολίες. Προφανώς, άλλο κόμμα, άλλο κυβέρνηση. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να είναι απολύτως σαφές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό για να είναι κόμμα της συμπολίτευσης. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα υποστηρίζει, θα έχει τα αυτιά του και τα μάτια του ανοιχτά για να μπορεί να διορθώνει και όταν χρειάζεται θα τραβάει και καναυτή. Και πρέπει να το κάνει αυτό δυναμικά, διότι κανένας δεν είναι αλάθητος. Θέλουμε όλοι η κυβέρνησή μας να πετύχει, θέλουμε όλοι να γίνουν προοδευτικές μετατοπίσεις στην Ευρώπη για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο μιας ακραία συντηρητικής Ευρώπης με τύχη, ρατσισμό, ξενοφοβία και ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων ιδεών και θέλουμε και πλατιές συμμαχίες στην Ελλάδα προκειμένου να αποτρέψουμε την παλινόρθρωση μιας νεοσυντηρητικής, νεοφιλελεύθερης, ακραίας διεφθαρμένης, ακραίας διαπλεκόμενης νέας δημοκρατίας που έχει πάθει στερητικό σύνδρομο εξουσίας και ο μόνος ρόλος που αυτή τη στιγμή υπηρετεί είναι να είναι το γραφείο τύπου των καναλαρχών και των κάθε λογής επιχειρηματικών συμφερόντων.